Παράδειγμα, η Πολωνία σε δύο επίπεδα, τουλάχιστον το λέω όπως το καταλαβαίνω εγώ, στο επίπεδο των γερμανικών αποζημιώσεων και στο επίπεδο του κατοχικού δανείου. Έτσι. Ναι. Και θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και πρακτικά επί της ουσίας. Και πόσα και τι επιχειρήματα δίνει στην ελληνική πλευρά. Ακριβώς. Η έκθεση αυτή έρχεται ως απάντηση, θα έλεγα ως απάντηση κόλαφος, στην πάγια τα τελευταία χρόνια θέση της γερμανικής κυβέρνησης, ότι το δήθεν το θέμα των γερμανικών οφειλών έχει οριστικά νομικά και πολιτικά κλίση. Μάλιστα. Αυτό δεν ακούμε μονότονα κάθε φορά συνέχεια που τολμά Έλληνας πρωθυπουργός ή να θέσει το θέμα ή πριν ακόμα έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα πρόσφατα, την προηγούμενη μέρα η εκπρόσωπός της είπε αυτό μην τυχόν και τεθεί το ζήτημα ή κάθε φορά που κάνει κάποια κίνηση η ελληνική πλευρά. Και έχει σημασία ότι αυτή η απάντηση δεν ήρθε τυχαία και αυτή η έκθεση της υπηρεσίας έρευνας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, αλλά κατόπιν αιτήματος της βουλευτήνας Χάικε Χένσελ του κόμματος Die Linke, της αριστεράς, επί τούτου δηλαδή σε σχέση με την επίδοση της ρηματικής διακοίνωσης που έκανε η ελληνική κυβέρνηση στις 4 Ιουνίου του 2019. Άρα έχει πρόσθετη σημασία αυτό, γιατί ουσιαστικά καταρρύπτει, αποδομεί πλήρως τα επιχειρήματα της γερμανικής κυβέρνησης και του βαθέως γερμανικού κράτους, που να το σημειώσω αυτό, δυστυχώς κάποιοι παπαγαλίζουν άκρητα εδώ στην Ελλάδα, γοητευμένοι ίσως από τη γερμανική ισχύ, σου λέει για να το λένε οι Γερμανοί έτσι είναι, πάλι την πατήσαμε, δεν έχουμε δίκιο. Ενώ έρχεται τώρα το Ομοσπονδιακό Γερμανικό Κοινοβούλιο να πει ότι το θέμα δεν έχει παραγραφεί, είναι απαράγραπτες οι οφειλές, ότι η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί, έστω σιωπηρός, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αντίθετα, μνημονεύονται οι κινήσεις που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για να θέσει το θέμα επίσημα. Να γιατί, με το, να γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών επίμονα και ίσως για κάποιους μονότονα έθετε το θέμα ότι πέρα από τα λόγια πρέπει να προχωρήσουμε και σε πράξεις. Ναι, βέβαια, οφείλω να σας διακόψω και να σας πω το εξής, ότι μιλώντας σε συνέντευξη που είχε δώσει ο κύριος Μηταφίδης, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής που είχε συσταθεί για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων, είχατε κάνει την εκθέση, γιατί νομίζω συμμετείχατε στην Επιτροπή αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε κληθεί, γιατί ήταν κοινοβουλευτική επιτροπή. Παρουσιάσαμε τις θέσεις μας. Στο πόρισμά της, όταν ρωτούσαμε τον κύριο Μηταφίδη, μας έλεγε μην ξεχνάτε από ποιους ζητάμε τα λεφτά. Ότι δεν περιμένω να γίνει κάτι, γιατί τα ζητάμε τα λεφτά από τους δανειστές μας επί της ουσίας. Κοιτάξτε, ο κύριος Μηταφίδης έκανε έναν αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι το πόρισμα που βγήκε τον Ιούλιο του 2016 καθυστέρησε πάρα πολύ να πάει στην Ολομέλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως είχαμε το ιστορικό ψήφισμα της 17ης Απριλίου του 2019 με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το οποίο το θεωρούμε ότι δεσμεύει το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας και αποτελεί μια πηξίδα για το πώς θα προχωρήσουμε. Στα θετικά τώρα της έκθεσης αυτής περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι ρητός αναλύει γιατί δεν ισχύουν τα επιχειρήματα για τη συνθήκη 2+4. Τι είναι η συνθήκη 2+4. Η συνθήκη 2+4 είναι η συνθήκη που υπογράφηκε μεταξύ των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής από τη μία μεριά, και των τεσσάρων δυνάμεων που κατήχαν τα εδάφη τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Σοβιετικής Ένωσης, Γαλλίας και Αγγλίας. Υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1990 και ρυθμίζει, ας πούμε, τα ζητήματα που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου του 1953, άρθρο 5 παράγραφος 2, είχε παγώσει το θέμα των γερμανικών οφειλών να συζητηθεί πότε, κατά την επανένωση της Γερμανίας και τη σύναψη συνθήκης ειρήνης. Ναι, όταν υπογράφηκε λοιπόν η συνθήκη του 1990, λέγαμε εμείς ότι αυτή είναι συνθήκη ειρήνης, άρα ενεργοποιείται η ρήτρα του Λονδίνου του 1953 και τώρα πρέπει να έρθει στο τραπέζι το διαπραγματεύσεων η Γερμανία. Γι' αυτό η κυβέρνηση του Ανδρέα Πανδρέου είχε επιδώσει ρηματική διακοίνωση το 1995. Για να μην είναι εκπρόθεσμη, γιατί υπήρχε ένα περιθώριο πενταετίας. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτό. Η Γερμανία για χρόνια δεν την αναγνωρίζει ως συνθήκη ειρήνης. Τα τελευταία χρόνια όμως λέει, βεβαίως και ήταν συνθήκη ειρήνης, αλλά κλείνει το θέμα γιατί δεν αναφέρει τίποτα για αποζημιώσεις. Απαντάει λοιπόν ο καθηγητής Ανδρέας Φίσερ Λεσκάν, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, θα μιλάμε μόνο με παραπομπή σε Γερμανούς από εδώ και πέρα, και λέει ότι είναι κουβέντες καφενείου να λες ότι κλείνει το θέμα μια συνθήκη την οποία δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα. Και άρα δεν τη δεσμεύει. Αυτό το λέω
και για να δείξουμε πόσο δίκιο έχουμε, νομίζω πλέον αυτό είναι πασίδηλο, αλλά και για να δείξουμε ότι δεν πρέπει να τσιμπάμε κατά το κοινό λεγόμενο στα επιχειρήματα που εφευρίσκει κάθε φορά η Γερμανία για να κλείσει το θέμα. Μάλιστα. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Και να μην αναπαράγονται, έχετε πολύ δίκιο, γιατί εμείς τα ακούσαμε και από υποψήφιο βουλευτή σε μια κουβέντα που κάναμε, ότι πού θα βρεθούν τα λεφτά, θα τα πάρουν από τις γερμανικές υποζημιώσεις μας, είπε ένας κύριος εδώ πέρα υποψήφιος. Με πολύ ειρωνικό τρόπο. Υποτιμώντας όλες αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει ένα κλίμα σε κάποιους, θα έλεγα δεν το πολύ εκδηλώνουν, σπανίως το λένε, οι οποίοι επιχαίρουν κάθε φορά που ακούνε κάτι αρνητικό για το θέμα, ότι δικαιώνονται γιατί το θεωρούσαν, ας πούμε, μια γραφική αξίωση κτλ. Αλλά το σημαντικό, άλλο ένα σημαντικό, η έκθεση αυτή δεν είναι η πρώτη. Το 2014, πέντε χρόνια πριν, στις 6 Φεβρουαρίου, υπήρχε ανάλογη έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Έκανε πάταγο εκείνη την εποχή, γιατί ακριβώς έλεγε ότι το θέμα είναι ανοιχτό, απαράγραπτο και καλούσε τη γερμανική κυβέρνηση να κάνει κάτι για το ζήτημα. Ήτανε τότε που ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είχε λανσάρει τη νέα γραμμή ότι δήθεν το θέμα νομικά και πολιτικά έχει κλείσει. Κλειστό, ναι. Και το απάντησε ο Μανώλης Ογλέζος τότε ως ευρωβουλευτής. Α, πολύ ωραίο αυτό που λέτε, κύριε Σόιμπλε. Άρα παραδέχεστε ότι το θέμα κάποτε ήταν ανοιχτό. Να μας πείτε λοιπόν πότε έκλεισε και με ποιο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό δεν το λένε. Ναι. Διαραίουν ότι είναι η συνθήκη του 2-4. Δεν το γράφουν όμως, δεν το καταθέτουν γραπτός, ούτως ώστε να μην τους δεσμεύει. Μάλιστα. Να γιατί λοιπόν εμείς λέμε ότι έχει σημασία η ρηματική διακίνηση. Έστω και αν δεν έγινε σε χρόνο κατάλληλο, έγινε προεκλογικά με αποτέλεσμα να μην πάρει την έκταση που πρέπει. Mm-hmm. Και να γιατί καλούμε τη γερμανική κυβέρνηση και πρέπει να υπάρξει πίεση από την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει επίσημα στη ρηματική μας διακοίνωση, να μην ξεμπερδέψει με μια προφορική δήλωση που έχει γίνει, γιατί αυτό απαξιώνει και τη χώρα. Και συγγνώμη, κύριε Σιγκελάκη, μπορεί να έχει γίνει προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση. Ακριβώς. Του ελληνικού κοινοβουλίου. Ακριβώς, 17 Τετάρτου του 2019. Εμείς λοιπόν καλούμε το πολιτικό σύστημα, τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις της χώρας πλέον στο κοινοβούλιο. Ναι, δεν έχουμε. Είναι, ναι. Μείναν εκτός οι ναζιστές, οι μνητές του Χίτλερ, ευτυχώς, που είχαν και το θράσος να λένε δήθεν ότι στηρίζουν το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων την ώρα που έλεγαν Χάιλ Χίτλερ. Τέλος πάντων, λέμε λοιπόν ότι αυτή η ιστορική απόφαση 17 Απριλίου δεσμεύει τις πολιτικές δυνάμεις, δεσμεύει και τη νέα κυβέρνηση που την ψήφισε. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να θέσει το θέμα αρχής γενομένης από τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων σε λίγες μέρες στη Βουλή. Mm-hmm. Καλούμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επ' αυτού. Και θα έλεγα να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Χρειάζεται βέβαια χρόνος ενημέρωσης και τα λοιπά, αν θέλετε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Στα τέλη Αυγούστου μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί το Βερολίνο για συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ. Mm-hmm. Μετά και από αυτή την έκθεση, έχει κάθε λόγο, mm-hmm. κάθε δικαίωμα, θα έλεγα, και την ευθύνη να θέσει το θέμα mm-hmm. σε θεσμική βάση, όταν οι ίδιοι Γερμανοί λένε ότι η Ελλάδα έχει δίκιο. Και κάτι που δεν το είπαμε, ότι καλούν τη γερμανική κυβέρνηση να διευθετήσει πολιτικά το θέμα, και αν δεν γίνεται αυτό, προτείνουν και τη δικαστική οδό. Μάλιστα. Και για πρώτη φορά γράφεται σε κείμενο γερμανικό επίσημο το Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του 1953. Κύριε Σιγκελάκη, σημαντικές εξελίξεις. Ας μείνουμε ενωμένοι. Εμείς, όπως είπατε, επειδή παρακολουθούμε πολύ στενά το θέμα, θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Ας κρατήσουμε το θέμα αυτό έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Το καλοκαίρι τώρα θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης. Πούμε... Και είναι μνήμης και διεκδίκησης με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Που δείχνει πολύ το δρόμο στο πολιτικό σύστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιγκελάκη. Εμείς ήδη έχουμε συνδεθεί με το Υπουργείο Παιδείας, εκεί όπου έχει φτάσει. Στο Μαρούσι.